Τίποτα, κάτι καραμέλες για το λεμόνι. Για να δω. Έλα τώρα, ας τις καραμέλες. Σε μένα δω. Δεν το πιστεύω. Δεν τρέπεσαι. Εδώ φτάσαμε. Να το κάνουμε με χάπια. Ας πω, δεν... Τι δεν και δεν. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό το πράγμα γινόταν τόσο καιρό. Τέτοια ξεφτύλα. Αν το ήξερα. Μπορώ να σε εξηγήσω ένα λεπτό. Τι να μου εξηγήσεις, μωρέ. Ότι η ερωτική μας ζωή είναι ένα ψέμα. Τώρα νομίζω ότι υπερβάλλεις. Εντάξει, μια φορά το έκανα. Έτσι για δοκιμή. Ναι, σε πίστεψα. Πες μου την αλήθεια. Πες μου ότι με βαρέθηκες και το κάνεις με το ζόρι. Μπορείς, σε παρακαλώ, να σταματήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να χαλιόμαστε για κάτι τέτοιο. Μια χαρά δεν είμαστε. Μια χαρά το λες εσύ αυτό. Με χάπια σαν τους γέρους. Πού να το πω, θα γίνω ρεζίλ. Όχι, ούτε χρειάζεται να το πεις κάπου, ούτε πια έγινε και κάτι τόσο τραγικό. Έλα. Άσε με. Καταλαβαίνεις πως νιώθω. Χαπακώνεσαι για να με ικανοποιήσεις και κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου. Όχι, πες μου, πώς είναι δυνατόν να το ξανακάνω χωρίς να σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Αν το έχεις καταλάβει, διέλυσες την ερωτική μας ζωή. Επαναλαμβάνω. Νομίζω υπερβάλλεις. Για σένα το έκανα. Για μένα, για μας, για το καλό μας. Ούτε που πήγε να το μυαλό μου ότι μπορεί να το πάρει στραβά. Ναι, πού να σου πάει. Εντάξει, εφόσον δεν το θέλεις, τι να πω. Δεν θα το ξαναζητήσουμε, δεν θα ξαναγίνει. Εγώ απλά ήθελα να δώσω, να μας δώσω μια νέα πνοή. Αλλά πάντα το δικό σου γίνεται. Το δικό σου γίνεται, το δικό σου σε όλα. Και στα μικρά και στα μεγάλα. Σε όλα το δικό σου γίνεται, το δικό σου κανονικά. Σε όλα, στα ταξίδια, στα, δεν θα ξέρω. Παράδειγμα, πρόπερση η Φολέγανδρος. Δεν θα ξεχάσω εγώ. Θα ξεχάσω πρόπερση τη Φολέγανδρο. Το βασανιστήριο, τη Φολέγανδρο.